Γεια σας παιδιά, Παναγιώτης Ραφαήλ εδώ με ένα ακόμα βίντεο που απαντάω τις δικές σας ερωτήσεις. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Μου το αναφέρατε χθες στο live. Για όσους γνωρίζουν, κάτι Σαββατοκύριακο προσπαθώ να κάνω ένα live. Χθες έβρεχε, ήταν κακιά η σύνδεση και κράτησε μόνο μία ώρα. Παρ' όλα αυτά θέλω να κάνω περισσότερα. Οπότε πείτε μου αν σας αρέσουν τα live. Τέλος πάντων, σήμερα όπως είδατε και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για την λόρδωση και για το πώς μπορείς να θεραπεύσεις με κάποιες διατάσεις, με κάποιες ασκήσεις αυτήν την, ας πούμε, πάθηση, αυτή την ανισορροπία στους μυς. Γιατί πρόκειται για μια ανισορροπία. Όπως έχω ξαναπεί σε πάρα πολλά βίντεό μου, σε κάθε άρθρωση έχεις κάποιους μυς που πιάνουν από τη μία πλευρά και πιάνουν από την άλλη πλευρά και ισορροπούν την άρθρωση. Ας πούμε, στο γόνατο έχεις τον τετρακέφαλο πιάνει από μπροστά, τον δικέφαλο πιάνει από πίσω. Στον αγκώνα έχεις τον δικέφαλο πιάνει από μπροστά, τον τρικέφαλο να πιάνει από πίσω. Αν σε μια άρθρωση έχουμε μια ανισορροπία, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ένας από αυτούς τους μυς είναι πιο δραστήριος, πιο σκληρός, πιο σφιχτός από ό,τι πρέπει και έχει ως αποτέλεσμα ο μυς στην απέναντι πλευρά να χαλαρώνει. Και όταν θέλουμε να κάνουμε ασκήσεις που ο μυς στην απέναντι πλευρά είναι ο κύριος κινητήριος μυς, κάνουμε compensate, που σημαίνει, δεν ξέρω τι σημαίνει στα ελληνικά, γαμώτο, και αντί να χρησιμοποιούμε αυτόν τον μυ που πρέπει να χρησιμοποιούμε, χρησιμοποιούμε άλλους μικρότερους ή δευτερεύοντες μυς και οδηγούμαστε σε λάθος μοτίβα κίνησης που μας οδηγούν σε πόνο, που μας οδηγούν σε τραυματισμό. Οπότε δεν θέλουμε να οδηγηθούμε σε τραυματισμό. Οπότε, πώς θεραπεύουμε αυτήν την πάθηση? Προσπαθούμε να δυναμώσουμε το μυ που έχει χαλαρώσει και να κάνουμε διάταση, να ανοίξουμε, να χαλαρώσουμε τον υπερδραστήριο μυ. Το ίδιο συμβαίνει και με την λόρδωση. Σε αυτό εδώ το σημείο, στο σημείο της λεκάνης, έχεις πάρα πολλές ομάδες μυών που εμπλέκονται στην σταθεροποίηση της λεκάνης. Η λόρδωση λέγεται και αλλιώς lower cross syndrome. Τι σημαίνει? Σύνδρομο χαμηλού σταυρού. Γιατί? Έχεις, άμα με δείτε από το πλάι, ελπίζω να φαίνομαι, έχεις τους κοιλιακούς σου, εδώ μπροστά είναι η κοιλιακή και εδώ κάτω είναι η γλουτή. Και από την άλλη πλευρά έχεις εδώ τους μυς της μέσης σου και εδώ κάτω τους μυς της που ενώνουν τα πόδια με τη λεκάνη, τους hip flexors σου. Και τους λαγνοψόητες σου. Τώρα, για την λόρδωση, αυτό που συνήθως συμβαίνει, βασικά αυτό που συμβαίνει πάντα, χαλαρώνει η κοιλιακή σου, έρχεται η κοιλιά σου λίγο πιο μπροστά και ακόμα και χωρίς να έχεις λίπος, φαίνεται σαν να πετάγεται η κοιλιά σου μπροστά, χαλαρώνουν οι γλουτοί σου, γιατί άμα πάω πίσω, είμαι και μακριά, άμα πάω πίσω τη λεκάνη μου, ας πούμε για να σκύψω για ένα deadlift, βλέπετε ότι οι γλουτοί κάνουν διάταση. Στη λόρδωση το έχεις. Συνέχεια, έχει συνέχεια αυτή τη μικρή διάταση, οπότε χαλαρώνουν οι γλουτοί σου και σε ασκήσεις όπως τα deadlifts ή όπως τα καθίσματα, αντί οι γλουτοί να παίρνουν το βασικό φορτίο της κίνησης, το φορτίο πάει στη μέση σου, πάει στο lower back σου, οπότε η μη στη μέση δεν είναι σχεδιασμένη για να κρατήσουν, για να κουνήσουν ένα τόσο μεγάλο φορτίο, είναι σχεδιασμένη για να ισορροπήσουν τη σποδελική σου στήλη, για να ισορροπήσουν τον κορμό σου όταν οι γλουτοί θα σηκώσουν αυτό το φορτίο. Οπότε έχεις πόνο στη μέση, έχεις τραυματισμούς, μπορεί ακόμα και στο γόνατο να προκύψει κάτι. Οπότε, πώς μπορείς μέσω διατάσεων και μέσω ασκήσεων να βελτιώσεις αυτή την πάθηση, να θεραπεύσεις αυτό το σύνδρομο, το lower cross syndrome? Καταρχήν, όπως είπα και στην αρχή και σε προηγούμενα βίντεο, θέλουμε, όταν έχουμε κάποια ανισορροπία όπως θα έχουμε τώρα στη λεκάνη μας, η λεκάνη μας αντί να είναι σταθεροποιημένη, έρχεται λίγο έτσι, χαλαρώνουν οι κοιλιακοί, χαλαρώνουν οι γλουτοί και δυναμώνουν οι μυς της πλάτης και των hip flexors και των καμπτήρων των κουφού και των λαγνοψωητών, έτσι λέγονται αυτοί οι μυς. Οπότε, τι κάνεις? Αρχικά, μέσα στην καθημερινότητά σου, αλλά και κυρίως πριν την προπόνησή σου και στο τέλος της προπόνησής σου, πρέπει να κάνεις διάταση την μέση και, και τους λαγνοψωήτες και τους hip flexors σου. Οπότε, πάντα ξεκινάς με στατικές διατάσεις, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο σημεία. Αν, ενώ έχεις αυτό το σύνδρομο, πας και κάνεις πολλές διατάσεις στους κοιλιακούς και πολλές διατάσεις στους γλουτούς, συμβάλλεις στο πρόβλημα, μεγαλώνεις το πρόβλημα που έχεις. Εσύ θέλεις να δυναμώσεις κοιλιακούς και γλουτούς
και να ανοίξεις, να χαλαρώσεις hip flexors και τους μυς της πλάτης μέσης σου. Οπότε, ξεκινάς κάθε προπόνηση με διάταση σε αυτούς τους μυς που ανέφερα. Hip flexors και στη μέση. Τσέκαρε στο Google να δεις ποιες διατάσεις ανοίγουν αυτά τα σημεία. Sorry. Οπότε τώρα, κάποιες ασκήσεις για να δυναμώσεις τους κοιλιακούς σου. Plank position. Πρέπει να κάνεις αρκετούς κοιλιακούς. Plank position είναι μια πάρα πολύ καλή άσκηση. Η σανίδα που σταθεροποίησες τους αγκώνες σου. Θέλεις ο αγκώνας να είναι κάτω από τον ώμο, σωστό φόρμα εννοείται, και επίσης σε αυτήν την θέση θέλεις να υπερβάλλεις λίγο το σφίξιμο των γλουτών και το να φέρεις μπροστά τη λεκάνη σου. Θέλεις να το υπερβάλλεις πιο πολύ από ό,τι θα το κάνει κάποιος που είναι απολύτως ισορροπημένος, θα έχει μια σταθεροποιημένη, μια ίσια σανίδα. Εσύ θέλεις λίγο, πες ότι αυτή εδώ είναι η γλουτή σου, θέλεις να φέρεις λίγο τους γλουτούς σου, τη λεκάνη σου λίγο μπροστά. Γιατί ήδη βρίσκεται σε λάθος θέση λίγο προς τα πίσω. Οπότε άμα πας να το προσπαθείς ευθεία, θα είσαι σε λάθος θέση. Τους φέρνεις λίγο μπροστά. Σφίγγεις πολύ τους κοιλιακούς και πολύ τους γλουτούς σου. Οπότε μία άσκηση είναι αυτή. Κάποια άλλη άσκηση που μπορείς να κάνεις είναι τα hip thrust. Hip thrusters, δεν ξέρω ακριβώς πώς λέγονται. Είναι αυτοί που ξαπλώνεις τον πάγκο, βάζεις την μπάρα εδώ στα κόκαλα της λεκάνης σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα μαξιλαράκι και σφίγγεις πάρα πολύ τους γλουτούς σου. Οκ, παίρνεις μπροστά τους γλουτούς σου. Αυτό εδώ. Τώρα, επίσης πρέπει να κάνεις καθίσματα και deadlifts και πάντα να έχεις στο μυαλό σου ότι προσπαθείς να ενεργοποιήσεις τους γλουτούς σου, δεν κάνεις πολύ μεγάλη καμπύλη στην μέση σου. Το σώμα σου, στην αρχή ειδικά, θα σε παροτρύνει να κάνεις αυτή την καμπύλη στη μέση σου, γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Αυτό το μονοπάτι δεν του δίνει πόνο. Παρ' όλα αυτά θα τον οδηγήσει σε τραυματισμό. Οπότε, ακόμα και λίγο πόνο να έχεις, σημαίνει ότι αρχίζεις να μαθαίνεις τη σωστή κίνηση με σωστή ορθολογική στάση. Οπότε, αν ο πόνος δεν είναι excruciating, δεν είναι πολύ τρελός, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος, συνέχισε να το κάνεις, εννοείται μην χρησιμοποιήσεις παραπάνω κιλά προτού διορθώσεις αυτό το σύνδρομό σου. Τώρα, μια άλλη συμβουλή που εγώ έχω λίγο cross-lower syndrome, πετάγεται λίγο από πόνο προς τα πίσω τέλος πάντων και είναι λίγο ανοιχτή η κοιλιακή μου. Αυτό που έκανα εγώ και με βοήθησε πάρα πολύ είναι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας μου, όσο το θυμόμουνα, να προσπαθώ να φέρω τη λεκάνη μου λίγο μπροστά. Όχι να καμπουριάσω τελείως, αλλά να προσπαθώ να σπρώξω τη λεκάνη μου λίγο μπροστά, ίσως να μην φαίνεται από εκεί, με το να σφίγγω τους κοιλιακούς και να πιέζω τους γλουτούς μπροστά και να σφίγγω τους γλουτούς στην ουσία. Αυτό και αν και είχα και αυτό έγινε τον προηγούμενο μήνα και αν και ήμουν κουρασμένος από τη δουλειά, δεν κοιμόμουν τόσο πολύ, πιστεύω ήταν ένα από τα κύρια πράγματα που με βοήθησαν να ανεβάσω τα κιλά μου στο deadlift, να μην τραυματιστώ στο deadlift, που πάντα όταν έβαζα πάνω από 120 κιλά ας πούμε, έβγαζα κάποιο μικρό προβληματάκι. Έχω φτάσει στα 160 κιλά και πραγματικά η μέση μου νιώθω ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και πιστεύω ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ότι μέσα στην καθημερινότητά μου συνέχεια σκεφτόμουν μπροστά λεκάνη, σφιχτή γλουτή και σφιχτή κοιλιακή. Δυνάμωσαν οι κοιλιακοί μυς, δυνάμωσαν οι γλουτιαίοι μου, επανήλθε η ισορροπία στη λεκάνη μου και κατάφερα να προοδεύσω στη δύναμη κάθισμα deadlift. Κάτι άλλο που είναι αρκετά σημαντικό που θα σας το πρότεινα είναι ίσως το πρωί, κυρίως το πρωί γίνεται αυτό fuck. Κυρίως το πρωί μπορείς να κάνεις αυτό το είδος άσκησης, όταν δεν έχεις φάει, είναι να κάνεις μερικά vacuums που θα γυμνάσουν τον εγκάρσιο κοιλιακό μη, που αυτό δεν μπορείς να το γυμνάσεις με crunches. Πώς γίνεται το vacuum, βγάζεις όλο τον αέρα, εκπνέεις και χωρίς να πάρεις αναπνοή, ρουφάς μέσα την κοιλιά σου όσο πιο πολύ γίνεται και εννοείται ούτε μπροστά πας ούτε πίσω, προσπαθείς να σταθείς όρθιος. Λέγεται vacuums, ίσως κάνω ένα βιντεάκι αργότερα ή σύντομα στο μέλλον που να σας δείχνω ακριβώς πως εκτελείται αυτή η άσκηση. Απλώς, αν όντως έχετε παρατηρήσει ότι έχετε αυτό το πρόβλημα που πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί άνθρωποι το έχουν, το lower cross syndrome ή αλλιώς λόρδωση, ψάξε vacuum και δες σήμερα κιόλας πώς μπορείς να κάνεις αυτές τις ασκήσεις.
Σίγουρα, αν εφαρμόσεις όλα αυτά που σου είπα, αν έχεις αυτό το σύνδρομο, αυτό το πρόβλημα με τη λόρδωση και εφαρμόσεις αυτά που σου είπα, θα δεις αποτέλεσμα, θα δεις βελτίωση, θα φύγει ο πόνος, θα δυναμώσεις και θα κουνιέσαι και θα έχεις μια πιο ισορροπημένη και φυσιολογική στάση. Πραγματικά αυτό ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, θα έλεγα, βιντεάκια για μένα, γιατί σας εξηγώ κάτι που μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ, όχι απλά πώς να φουσκώσει ο εγκέφαλός σας, πώς να ισορροπήσει το σώμα σας, πώς να ισιώσει η λεκάνη σας, που πολλοί από εσάς το χρειάζεστε. Ελπίζω να σας βοήθησε και να βρήκατε αυτό που ψάχνατε στο σημερινό βίντεο. Κάντε like, κάντε εγγραφή, τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας. Πείτε μου στα comments τι θέλετε να δείτε. Γεια σας.